Συνεδριάζουμε σήμερα σε μια πυκνή περίοδο πολιτικών μαχών και εξελίξεων. Η συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση με τους δανειστές για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η προσφυγική κρίση αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία που συντάραξε το σύνολο της Ευρώπης, καθώς και η ρωσοτουρκική διένεξη στην γειτονιά μας, διαμορφώνουν ένα σύνθετο και ρευστό σκηνικό. Είναι ακριβώς αυτό το σκηνικό που η κυβέρνησή μας, που μέσα στο οποίο η κυβέρνησή μας καταφέρνει να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας, σημειώνοντας επιτυχίες στο εσωτερικό και αναλαμβάνοντας στο μέτρο που της αναλογεί βεβαίως ρόλο εξισορροπητικό διεθνώς αλλά και διαμεσολαβητικό. Η διεθνής θέση της χώρας μας μετά από αρκετά χρόνια όπου η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας οικονομικής κρίσης με όρους μαύρου πρόβατου στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή, η διεθνή θέση της χώρας μας σταδιακά αναβαθμίζεται και με την ανάληψη πρωτοβουλειών που αξιοποιούν τη γεωπολιτική μας δυναμική αναλαμβάνουμε έναν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη γειτονιά μας, ένα ρόλο και μια θέση δύναμης σταθερότητας που προωθεί την ειρήνη, τη συνεργασία, το διάλογο στην ευρύτερη περιοχή, μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή θα έλεγα, αυτήν της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Από την σύσφιξη των σχέσεων με την Αίγυπτο και την ενίσχυση και σταθεροποίηση της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, την ανάληψη πρωτοβουλειών για τη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος, καθώς η χώρα μας μπορεί να έχει, να διατηρεί και να ενισχύει τις παραδοσιακά καλές σχέσεις με τις αραβικές χώρες και ιδιαίτερα με τους Παλαιστινίους, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκεται και σε θέση συνεργασίας με το Ισραήλ, μέχρι τον διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που αναλάβαμε για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, διότι η Ελλάδα δεν μπορούσε απλά να είναι μια χώρα παρατηρητής μιας αναγκαίας διαδικασίας διαλόγου ανάμεσα στην Ευρώπη και την Τουρκία προκειμένου να μειωθούν οι ροές. Είναι η χώρα που πρέπει άμεσα να συνεννοηθεί με τους γείτονες και να βρούμε, να αναζητήσουμε λύσεις στα κοινά μας προβλήματα. Η Ελλάδα λοιπόν με μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική και ταυτόχρονα με μια στρατηγική για τη σταδιακή έξοδο από την κρίση και τη σταθεροποίηση στο εσωτερικό έχει ήδη αρχίσει να μετατρέπεται από μέρος του προβλήματος και στις τρεις αυτές κρίσεις, την οικονομική, την προσφυγική και την κρίση αστάθειας, ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, έχει αρχίσει να μετατρέπεται από μέρος του προβλήματος σταδιακά σε μέρος της λύσης. Καμία λύση δεν μπορεί να προχωρήσει αν η Ελλάδα δεν είναι μέρος ουσιαστικό στην προώθηση και την εφαρμογή σχεδίων επίλυσης. Και αυτό αναβαθμίζει τη δυναμική της χώρας. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, μέσα σε συνθήκες ευρύτερης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού. Η διεθνή συγκυρία είναι εξαιρετικά σύνθετη και απρόβλεπτη και είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα, ως κυβέρνηση και ως κόμμα να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση. Διότι εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι σχέδια ακραίων πολιτικών κύκλων που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την παγκόσμια αποσταθεροποίηση
για τους δικούς τους σχεδιασμούς, προς το δικό τους όφελος. Πρόσφατη παραφιλολογία για τη συνθήκη Σέγγεν και την απομάκρυνση, την έξοδο της Ελλάδας από αυτήν, ήταν ακριβώς κομμάτι ενός τέτοιου σχεδιασμού. Το δυστύχημα βεβαίως είναι ότι βρέθηκαν πολιτικές δυνάμεις αλλά και δημοσιογραφικά συγκροτήματα εντός της χώρας που στο πάθος τους εναντίον της κυβέρνησης και προκειμένου να αξιοποιήσουν το κάθε τι εναντίον της κυβέρνησης αξιοποίησαν αυτή την παραφιλολογία μη διστάζοντας να υπονομεύσουν τα ίδια τα συμφέροντα της χώρας. Φαίνεται δεν τους έχει μείνει πλέον τίποτα άλλο παρά η ταύτιση με τους πιο αντιδραστικούς κύκλους της ευρωπαϊκής αλλά βεβαίως και της εγχώριας ολιγαρχίας οι οποίοι φαίνεται να ανησυχούν από την πορεία σταθεροποίησης της χώρας και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως είναι κατανοητό ότι έχουν πολλούς λόγους να ανησυχούν. Θα έλεγα ίσως δικαίως ανησυχούν, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν οριστικά τα προνόμια που είχαν κατακτήσει εντός της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η διάψευση πάντως των σεναρίων αυτών δεν ήρθε τελικά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση. Ήρθε από την ίδια την Ευρώπη και μάλιστα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα όχι μόνο διαψεύστηκαν τα περιεξόδα από τη Σέγγεν αλλά η χώρα μας ο υπουργός μας εκεί ο Γιάννης Ομουζάλας έλαβε συγχαρητήρια για τις προσπάθειες της χώρας τις άοκνες προσπάθειες και της κυβέρνησης και των αρχών κυρίως όμως των απλών πολιτών στα νησιά μας για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης με ανθρωπιά αλλά και αποτελεσματικότητα. Δεν πρέπει όμως να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι μάχες έχουν κρυφεί και ότι οι επιθέσεις θα τελειώσουν. Υπάρχουν ακόμη δυνάμεις που ευτυχώς προς στιγμήν βρίσκονται στο περιθώριο οι οποίες προσδοκούν την αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης για να υλοποιήσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς για την Ευρώπη των δύο και τριών ταχυτήτων. Και είναι βεβαίως βαθιά στενάχωρο που η αντιπολίτευση ταυτίζεται με αυτές τις δυνάμεις. Και θα ήθελα πραγματικά να τους συστήσω να το αποφεύγουν, διότι αυτό δεν βοηθά ούτε τον εαυτό τους, ούτε βέβαια τη χώρα. Εμείς πάντως δεν σκοπεύουμε να τους κάνουμε τη χάρη. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από μια στάση αρχών και στα τρία αυτά μέτωπα. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να αναδεικνύουμε το ανθρώπινο πρόσωπο, την ηθική υποχρέωση απέναντι στην προσφυγική κρίση και απέναντι σε μια Ευρώπη εντός της οποίας δυνάμεις υψώνουν τείχη και φράκτες βαρβαρότητας. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να εγγυόμαστε την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή εντός της χώρας δίνοντας μάχες για να υπερασπιζόμαστε τους πιο αδύναμους στα πλαίσια μιας συμφωνίας δύσκολης που έχει όμως προοπτική διεξόδου και να κερδίζουμε και μάχες σημαντικές. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να εγγυόμαστε μέσα από τις πρωτοβουλίες μας στα πλαίσια μιας στρατηγικής πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής να εγγυόμαστε τη διεθνή θέση της χώρας όπως ακριβώς πράττουμε μέχρι σήμερα. Γιατί παρά το στενό δημοσιονομικό περιβάλλον αλλά και τους δυσμενείς ευρωπαϊκούς συσχετισμούς έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Πρώτα και κύρια να σταματήσουμε την κοινωνική λαιλασία της προηγούμενης πενταετίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημοσιονομική προσαρμογή για το 16 είναι η δυσκολότερη από τα τρία έτη που έχουμε μπροστά μας στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Εν τούτης, είναι η ηπιότερη που οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει πετύχει τα τελευταία 6 χρόνια που η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα.
ενώ η κατανομή των βαρών γίνεται πλέον με δικαιότερους όρους. Ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει να υψώσουμε με δυσκολίες και με μάχες που δίνουμε καθημερινά ασπίδα προστασίας για τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, ασπίδα για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Με την αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας, κόντρα στην σκληρή αρχική θέση των δανειστών, αλλά και σε αυτά τα οποία κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση, για να θυμίσουμε εδώ, κληρονομήσαμε μηδενική προστασία. Οι δανειστές θέλαν το 16%, φτάσαμε ως το 65%. Με την διατήρηση της ρύθμισης των 100 δόσεων, και σας θυμίζω, αυτή ήταν μια μονομερής πρωτοβουλία, όπου υπήρξε από την πλευρά των δανειστών καταγγελία ότι θα οδηγήσει την οικονομία σε αδιέξοδο, αλλά τελικά ήταν η ρύθμιση αυτή που κρατάει ζωντανή και δίνει ανάσα στην ελληνική οικονομία και σε χιλιάδες μικρομεσαία νοικοκυριά. Και ταυτόχρονα δίνει και ανάσα στα δημόσια έσοδα, πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Διατηρήθηκε λοιπόν η ρύθμιση των 100 δόσεων. Διευρύνθηκαν προγράμματα απασχόλησης, εξορθολογίστηκαν και διευρύνθηκαν για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ενισχύθηκαν προγράμματα για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Προχθές πετύχαμε και μια σημαντική επιτυχία στη διαπραγμάτευση. Σας θυμίζω, ήταν ένας από τους στόχους που παρέμεναν ανοιχτοί και είχαμε θέσει προεκλογικά ότι θα δώσουμε τη μάχη για να υλοποιήσουμε, και αφορά την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Και βεβαίως μπροστά μας έχουμε τη μάχη για να καταφέρουμε και θα καταφέρουμε μια αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς των κόκκινων δανείων, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα πετύχαμε να είμαστε η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που κατάφερε να εκπληρώσει την υποχρέωσή της και να βάλει στους λογαριασμούς των αγροτών τις αποζημιώσεις, τις επιδοτήσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και προχωρά η ταχύτατη καταβολή τους στους αγρότες, που θα σημάνει μια πολύ ουσιαστική ανακούφιση για έναν κλάδο ο οποίος έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ έχει ήδη ξεκινήσει, το βλέπετε άλλωστε, το διαπιστώνετε, και ο μεγάλος αγώνας για μία ακόμα ουσιαστική δέσμευση της κυβέρνησής μας προεκλογική, αυτή που αφορά την ουσιαστική προστασία των συνταξιούχων. Αναφέρομαι στον αγώνα για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε ταυτόχρονα να ανακτήσει τη βιωσιμότητά του, χωρίς να φορτώσει επιπλέον μία ακόμα, θα έλεγα, επώδυνη περικοπή συντάξεις σαν αυτές που είδαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Και θέλω να πω ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένας αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναίων, για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν κάποια στιγμή σύνταξη και όχι φιλοδόρημα. Γιατί αυτή είναι η μέγιστη υποχρέωση τώρα, μετά τα απανωτά πλήγματα που έχει υποστεί το ασφαλιστικό σύστημα, ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια. Και σε αυτόν τον αγώνα θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο να καλέσουμε σε συστράτευση το σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ώστε να διαμορφώσουμε μία ενιαία εθνική διαπραγματευτική γραμμή προστασίας των συντάξεων. Όχι φυσικά για να μοιραστούμε την ευθύνη, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο για να αναζητήσουμε εκ των προτέρων αποτυχημένες λύσεις
αλλαγής κυβερνητικής σύνθεσης. Αυτά τα εφάνταστα σενάρια είναι ίσως για να τρέφονται οι λογείς φυλάδες της κίτρινης ενημέρωσης ή ίσως για να τρέφουν όσους έχουν λόγους να ευελπιστούν σε τέτοια σχήματα ώστε να διασφαλίσουν την ασυλία τους ξανά για τις δραστηριότητές τους στο τρίγωνο της διαπλοκής. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε αυτά ονειρεύονται. Σας θυμίζω, από τις πρώτες μέρες του Γενάρη πέρυσι ονειρεύονταν παρενθέσεις, αργότερα οικουμενικές κυβερνήσεις, σήμερα πάλι τα ίδια. Όμως η ίδια η ζωή είναι αυτή που τους διαψεύδει διαρκώς και καθημερινά. Και σας εγγυώμαι ότι θα συνεχίσουν για πολύ ακόμα να διαψεύδονται. Το πρόβλημα όμως εδώ δεν είναι τα σενάρια αυτά. Το πρόβλημα είναι η στάση της αντιπολίτευσης. Και ειδικά εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που ευθύνονται για τη σημερινή κατάντια των ασφαλιστικών ταμείων. Εκείνων που ενορχίστρωσαν το καταστροφικό PSI με το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που έπληξε θανάσιμα, θα έλεγε κανείς, τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές, τα ταμεία όμως όχι. Εκείνων που επί μια πενταετία σχεδίασαν σε συνεργασία με την Τρόικα και ψήφισαν 11 διαφορετικές οριζόντιες παρεμβάσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιφέροντας μειώσεις κοντά στους 40%, και μάλιστα σήμερα οι ίδιοι έχουν το θράσος να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Εμείς θα είμαστε αυτοί που για άλλη μια φορά θα κληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά και να τα βγάλουμε με το βλέμμα στις επόμενες γενιές. Διότι δεν έχουμε έρθει εδώ για να διαχειριστούμε την κρίση. Να κουκουλώσουμε κάτω από το χαλί, να πετάξουμε μπροστά την μπάλα. Έχουμε έρθει για να λύσουμε προβλήματα, χρόνια προβλήματα, και να τα λύσουμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με προοδευτικό πρόσημο, με ταξικό πρόσημο, και αυτή την επιλογή, αυτή τη στρατηγική επιλογή θα την προχωρήσουμε ανεξάρτητα από τις συνθήκες που βιώνουμε σε επικοινωνιακό επίπεδο τουλάχιστον, οι οποίες είναι συνθήκες μιας ολομέτωπης επίθεσης. Και θα το πετύχουμε προχωρώντας μπροστά, εξηγώντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό και καταθέτοντας το στρατηγικό μας σχέδιο. Επαναλαμβάνω, δεν μας πειράζει και δεν μας ενοχλεί ούτε οι επιθέσεις, ούτε η κατασυκοφάντηση, η παραπληροφόρηση. Έχουμε σχέδιο, το σχέδιό μας έχει ταξικό πρόσημο. Και στο βαθμό που θα έχουμε και έχουμε στο πλάι μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν χρειαζόμαστε τίποτα περισσότερο. Μαζί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τις κοινωνικές δυνάμεις, και όχι με τα κόμματα που έχουν αποφασίσει μια υποκριτική στάση στο θέμα του ασφαλιστικού ιδίως, θα δώσουμε τη μάχη και τον αγώνα και θα τα καταφέρουμε να υψώσουμε ασπίδα προστασίας του ασφαλιστικού συστήματος, ασπίδα προστασίας των συντάξεων. Και θα δώσουμε και αυτή τη μάχη περήφανα και με αυταπάρνηση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει. Όπως μάχη θα δώσουμε αμέσως μετά και για έναν ακόμα μεγάλο στρατηγικό μας στόχο, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας. Διότι μόνο όταν θα έχουμε πετύχει και σε αυτό το πεδίο, μόνο όταν θα έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε την δημοκρατική κανονικότητα στην αγορά εργασίας, που αποδιαρθρώθηκε πλήρως τα τελευταία 5 χρόνια, μόνο τότε θα έχει κλείσει οριστικά ο κύκλος, ο πρώτος κύκλος των αγώνων μας. Και μόνο τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε με αποτελεσματικότητα το μεγάλο και ίσως σημαντικότερο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, αυτόν της αναδιανομής, τον πραγματικό αγώνα για τον κοινωνικό μετασχηματισμό,
που παραμένει πάντα στρατηγικός μας στόχος και πολιτικός μας ορίζοντας. Διότι μέχρι σήμερα, εξαιτίας τόσο της στενής δημοσιονομικής κατάστασης όσο και της επιτροπίας των δανειστών, μπορούμε να κερδίζουμε τις μικρές μάχες για την προστασία των ασθενέστερων και την ανακατανομή των βαρών. Η μεγάλη όμως μάχη, η μάχη με την ολιγαρχία και τον νεοφιλελευθερισμό, είναι ακόμα στην αρχή της και είναι μπροστά μας. Και πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και να είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί ακόμα και για τους αναγκαίους τακτικούς ελιγμούς, προκειμένου να παραμείνουμε ζωντανοί και όρθιοι, να δώσουμε με καλύτερους όρους τη μεγάλη μάχη για την αναδιανομή, τη μάχη που αφορά τον στρατηγικό μας στόχο, τη μάχη με τις νεοφιλελεύθερες ιδεολειψίες, αλλά και με την ολιγαρχία που τις αναπαράγει προκειμένου να προστατευθεί. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να είμαστε χρήσιμοι για τις κοινωνικές τάξεις που επιδιώκουμε να εκπροσωπούμε. Πράγμα το οποίο δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή. Βρισκόμαστε εδώ ακριβώς γιατί αυτοί μας έδωσαν εντολή να εκπροσωπήσουμε και να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και η νεολαία. Και όλες μας οι επιλογές και το στρατηγικό μας σχέδιο καθορίζεται από αυτή την πηξίδα. Τι θα ήταν καλύτερο και τι χειρότερο για αυτές τις κοινωνικές τάξεις που εκπροσωπούμε. Θα ήταν άραγε καλύτερη μία δήθεν ηρωική έφοδο στον ουρανό ή μία προσπάθεια βήμα το βήμα να κερδίζουμε μικρές μάχες για να βγούμε στο ξέφωτο και από εκεί με καλύτερους όρους να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μιας ευρύτερης αναδιανομής και προστασίας των εργαζόμενων και των μικρών και μεσαίων στρωμάτων. Και η μάχη της αναδιανομής, ξέρετε, πάει χέρι-χέρι με τη μάχη της ανάκαμψης. Με τη μάχη για την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Με τη μάχη για την ασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Διότι σε αυτές τις συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης, όπως την περιέγραψα αρχικά, όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κρίσης αστάθειας, αποσταθεροποίησης των πολεμικών συγκρούσεων, της ανόδου της ακροδεξιάς και της μυσαλλοδοξίας στην Ευρώπη, αριστερό είναι ότι διαμορφώνει συνθήκες προστασίας στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και ταυτόχρονα σε αυτές τις συνθήκες της πρωτοφανούς ανεργίας δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ανοίγει το δρόμο για την μείωση της ανεργίας, την επιστροφή σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, με προστασία βεβαίως στα εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα και το περιβάλλον. Αυτή είναι αριστερή πολιτική στις μέρες μας. Και ξέρετε, δεν πρόκειται εδώ για δύο ξεχωριστές και ξεκομμένες διαδικασίες. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ανάπτυξη στηριγμένη πάνω στα κοινωνικά ερείπια, όπως ήταν βεβαίως το σχέδιο το νεοφιλελεύθερο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Θέλουμε μια ανάπτυξη στηριγμένη σε σταθερά κοινωνικά θεμέλια, με την κοινωνία και τους πολίτες όρθιους, με στήριξη του εισοδήματος και στήριξη της ενεργού ζήτησης, με προστασία της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος, με ενίσχυση των δομών της κοινωνικής οικονομίας, με προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, με προστασία της απασχόλησης. Και αυτό το σχέδιο έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτα και κύρια, η αποκατάσταση εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι τα βήματα που έγιναν είναι πολύ σημαντικά. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στήχησε στο ελληνικό δημόσιο πολύ λιγότερα από όσα υπολόγιζαν οι δανειστές μας τον Ιούλιο. Μόλις 5,43 δις. Ενώ η συμφωνία προέβλεπε 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει 19 περίπου δισεκατομμύρια λιγότερο βάρος χρέους στις πλάτες του ελληνικού λαού.
10% του ΑΕΠ λιγότερο χρέος από αυτό που είχε υπολογιστεί. Και δεν είχε υπολογιστεί όπως κάποιοι προσπαθούν ψευδεπίγραφα να δημιουργήσουν την εντύπωση εξαιτίας των capital controls. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα capital controls επέτειναν, επιβάρυναν, αλλά οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία ήταν τελικά, όπως αποδείχθηκε, πολύ πολύ μικρότερες. Κάποιοι μιλάγαν τον Ιούλιο για ύφεση 7%, ενώ κλείνει ο χρόνος με 0 ύφεση. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ήταν αναγκαία, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα η πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν μια πολιτική που φόρτωνε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες, η πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης. Μόνο τα χρόνια της διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά 53 δις επιβαρύνθηκαν οι τράπεζες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρονα η έλλειψη ρευστότητας, η φυγή των καταθέσεων, μια διαδικασία που βεβαίως κορυφώθηκε την περίοδο της διαπραγμάτευσης, αλλά σας θυμίζω, είχε ξεκινήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κάποιοι, πριν ακόμα να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, από θέσεις κυβερνητικής ευθύνης, καλούσαν τον κόσμο να πάρει τα λεφτά από τις τράπεζες. Για να μην ξεχνάμε. Για να στήσουν ακριβώς αυτή την παγίδα της ασφυξίας και την παγίδα της απειλής της κατάρρευσης των τραπεζών, προκειμένου να μην τα καταφέρει, να μην πετύχει στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους η κυβέρνηση. Οι τράπεζες λοιπόν είχαν ήδη δύο φορές ανακεφαλοποιηθεί ανεπαρκώς, χωρίς να αντιμετωπίσουν το κρίσιμο θέμα που είναι η εξυγίανσή τους από τα κόκκινα δάνεια. Μεγαλοκαταθέτες είχαν ήδη διευκολυνθεί να μεταφέρουν τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Και άρα λοιπόν το στοίχημα που αναλάβαμε πέρυσι τον Ιούλη δεν ήταν ένα στοίχημα για να σώσουμε ούτε τις τράπεζες γενικά ούτε τους τραπεζίτες, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε και καμία ιδιαίτερη εκλεκτική συγγένεια μαζί τους, αλλά ήταν ένα στοίχημα για να σωθεί το βιός των μεροκαματιάριδων, των απλών ανθρώπων, των μεσαίων στρωμάτων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, αυτών που δεν είχαν τη σπουδή να βγάλουν τα λεφτά τους έξω στις τράπεζες Ελβετίας. Και αυτή ήταν μια επιλογή με ταξικό πρόσημο και πολιτικό πρόσημο. Σήμερα λοιπόν, μετά από την επιτυχή διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης που αντανακλά και την ανάκτηση εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας, ποιος θα περίμενε πέρυσι τον Ιούλη ότι από τις ιδιωτικές, από την ιδιωτική αγορά, από ιδιώτες επενδυτές θα βρισκόντουσαν να επενδύσουν 6,5 δις σε αυτές τις τράπεζες. Η επιτυχής λοιπόν εξέλιξη αυτή είναι φανερό ότι στεναχώρησε κάποιους στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, οι οποίοι νιώθουν πλέον ότι με τη σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος χάνουν ένα διαπραγματευτικό εργαλείο απειλής προς την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ενδεχομένως να στεναχώρησε και κάποια επιθετικά φανς που είχαν ποντάρει στην προοπτική εκαθάρισης, την αποτυχία δηλαδή της διαδικασίας, ώστε να οδηγηθούν κάποιες μεγάλες τιμικές τράπεζες σε διαδικασία εκαθάρισης και να πολλαπλασιάσουν τη συμμετοχή τους και τον έλεγχό τους σε αυτές. Διαψεύστηκαν. Μαζί με την σταθεροποίηση όμως του τραπεζικού συστήματος υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για να προχωρήσει το σχέδιο της αναδιανομής και της ανασυγκρότησης. Πρώτα απ' όλα η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Η επιτάχυνση και η γενίκευση της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Αυτό που εμείς ονομάζουμε ριζικό δημοκρατικό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. Και φυσικά ο μεγάλος στόχος για την απομείωση του ελληνικού χρέους, προκειμένου να ανακτήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, το οποίο όμως ας μην το βλέπουμε έτσι στεγνά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε πάλι την κυριαρχία μας, την οικονομική μας κυριαρχία
και άρα να βγούμε σιγά σιγά σταδιακά από αυτή την κατάσταση άρσης κυριαρχίας με την σκληρή επιτροπία και με τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας να θέλουν να διαβουλεύονται όλες τις πολιτικές κυβερνητικές επιλογές. Και αυτός είναι ένας στρατηγικός και ουσιαστικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2016. Μετά την πρώτη αξιολόγηση και την ουσιαστική απομείωση του χρέους από το 2022 και μετά, γιατί όπως είδατε δεν υπάρχουν μονάχα τα συντηρητικά κέντρα που διαραίουν την καταστροφολογία και τις επιδιώξεις τους ενδεχομένως, πλέον διαμορφώνεται και ένα κλίμα, η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη, πλέον ολοένα και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι η έξοδος της Ελλάδας από την κρίση θα σημάνει προκλήσεις θετικές για την ευρύτερη περιοχή και για την Ευρώπη, και άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και θετικές διαρροές όπως αυτή που είδαμε χθες σε μια μεγάλη κυκλοφορία της εφημερίδας Ηνωμένες Πολιτείες, που παρουσιάζουν σχέδια υπαρκτά, εναλλακτικά σενάρια για την απομείωση του χρέους, για μια απομείωση που θα το καταστήσει βιώσιμο και θα δώσει την ευκαιρία σε συνδυασμό με την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης και το τέλος των capital controls, να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, να έρθουν επενδυτές, να επιστρέψουν κεφάλαια από τα στρώματα, χρήματα από τα στρώματα στο τραπεζικό σύστημα και στην πραγματική οικονομία, και άρα μέσα στο 2016 να είναι εφικτή η δυνατότητα επιστροφής σε δανεισμό από τις αγορές, και άρα ενδεχομένως και η δυνατότητα να μην χρειαστούμε όλα αυτά τα χρήματα τα οποία συμφωνήσαμε για να καλυφθούν οι ανάγκες μας μέχρι τέλος του 19. Και αυτός είναι ένας οδικός χάρτης εξόδου από την κρίση, τον οποίο θα πορευθούμε με κύριο μέλημά μας να φτάσουμε ως εκεί με την κοινωνία όρθια. Να δώσουμε τις μάχες ώστε να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, τις μάχες ώστε να προστατεύσουμε κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, τις μάχες για να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους της ελληνικής κοινωνίας που έχουν πληγεί τα τελευταία 5 χρόνια από την κρίση. Να είστε όμως βέβαιοι ότι οι ίδιες δυνάμεις που ένιωσαν άβολα με την επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα νιώσουν άβολα και με τις επιτυχίες μας σε αυτά τα μέτωπα. Γιατί είναι οι δυνάμεις που θέλουν την αποτυχία αυτής της κυβέρνησης μαζί με την αποτυχία του πολιτικού σχεδίου για τον ριζοσπαστικό, τον ριζικό μετασχηματισμό της Ελλάδας και την αλλαγή του σχετισμού στην Ευρώπη προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας. Είναι οι πολιτικές δυνάμεις του ακραίου νέου φιλελευθερισμού και της ευρωπαϊκής οικονομικής ολιγαρχίας. Είναι οι δυνάμεις του ελληνικού χρεοκοπημένου πολιτικού οικονομικού συστήματος εξουσίας. Οι δυνάμεις της ταξικής δημοσιονομικής προσαρμογής, της εσωτερικής υποτίμησης, της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων. Και γι' αυτό πρέπει, οφείλουμε, έχουμε πολιτική υποχρέωση να τους διαψεύσουμε. Και θα τους διαψεύσουμε. Θα περάσουμε με επιτυχία τη δοκιμασία της πρώτης αξιολόγησης και θα προχωρήσουμε με σταθερά βήματα σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές που έχουν ανάγκη η Ελλάδα και η Ευρώπη για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και ευημερίας. Σε όλη αυτή τη μεγάλη και ελπιδοφόρα, αλλά ταυτόχρονα δύσκολη πορεία, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ανάγκη το κόμμα μας να αναβαθμίσει την πολιτική του παρουσία και να κατοχυρώσει το ρόλο του. Και αυτός δεν μπορεί να είναι ένας ρόλος απλής παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου και άσκησης κριτικής. Η κριτική βεβαίως είναι πάντοτε όχι απλά καλοδεχούμενη, απαραίτητη.
Όμως ο ρόλος του κόμματος δεν μπορεί να είναι ένας ρόλος παρακολουθητή των εξελίξεων. Το κόμμα πρέπει να αποκτήσει ρόλο συνυπευθυνότητας και οργανικής σύνδεσης με την κυβέρνηση. Όχι για να γίνει κομμάτι του κράτους και συνδιαχειριστής της διαφθοράς και των πελατειακών δικτύων, όπως τα κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος, αλλά για να διασφαλίσει τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης με την ίδια την κοινωνία, με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας, με τις βεβαιότητες και τις αμφιβολίες της κοινωνίας, κυρίως με τα κινήματα και τους θεσμούς της κοινωνίας. Την ίδια όμως στιγμή πρέπει να παίξει και ρόλο πρωταγωνιστικό στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση και μετατόπιση των κοινωνικών σχετισμών. Γιατί οι κοινωνικοί σχετισμοί, όπως εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά στην αριστερά, είναι το α και το ω στην προσπάθεια για τον μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας. Γιατί είναι άλλο πράγμα η κυβέρνηση, και πλέον το γνωρίζουμε πολύ καλά μετά από αρκετούς μήνες στη διακυβέρνηση του τόπου, άλλο πράγμα η κυβέρνηση και άλλο πράγμα η πολιτική εξουσία. Πρέπει λοιπόν το κόμμα να έχει συνεχή και αυτόνομη παρουσία στα συνδικάτα και τις γειτονιές, στα κινήματα και στους αγώνες, στα καινοτόμα εγχειρήματα αλληλεγγύης και κοινωνικής οικονομίας, στα σχολιά και στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, ώστε να μπορεί να βρίσκεται εκεί όπου οι άνθρωποι δίνουν μάχες, η κοινωνία αγωνιά και μάχεται, ώστε να μπορεί να εξηγεί, να ενημερώνει αλλά και να ακούει, να διδάσκει αλλά και να μαθαίνει. Διότι μη γελιέστε, ο λαός μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά, παρά το πρωτοφανές κρεσέντο επικοινωνιακής στοχοποίησης και επίθεσης, πρωτοφανές για κάθε κυβέρνηση που έχει περάσει από τον τόπο, από τη μεταπολίτευση και μετά, να έχει από την πρώτη μέρα, τον Γενάρη, μέχρι το δημοψήφισμα, την προεκλογική δεύτερη περίοδο έως και τώρα, ένα τόσο καλά οργανωμένο και μαζικό σύστημα αντιπληροφόρησης, παραπληροφόρησης, συκοφάντησης, κάθε πρωτοβουλίας, κάθε προσπάθειας. Αλλά όπως διαπιστώσατε, έτσι πορευτήκαμε σε όλα τα δύσκολα, έτσι κερδίσαμε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι θα πάμε και τώρα ως το τέλος. Εμείς δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε και δεν πρόκειται να διευκολύνουμε κανέναν. Σε αυτόν τον τόπο θα επιστρέψει η νομιμότητα. Ο λαός μας λοιπόν γνωρίζει πολύ καλά και τα καλά και τα άσχημα αυτής της κοινωνίας. Γνωρίζει την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη, αλλά γνωρίζει και την διαφθορά και το πελατειακό αλυσβερίσι και ποιοι το ενορχιστρώσανε, ποιοι το στήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζει τη συλλογικότητα, αλλά γνωρίζει και τον ατομισμό. Ο λαός δεν είναι ένα ενίο πράγμα. Διαπερνάται από αντιθέσεις και συγκρούσεις, ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτικές. Και ρόλος δικός μας είναι να συγκεντρώνουμε τις σωστές ιδέες και πρακτικές μέσα στο λαό και να τους δίνουμε χώρο και χρόνο για να αναπνεύσουν και να παράξουν αποτελέσματα. Αυτό όμως προϋποθέτει από τη μεριά μας προετοιμασία και ετοιμότητα πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική. Γνωρίζω βεβαίως καλά ότι, όπως όλοι μας γνωρίζουμε καλά, το κόμμα μας δέχτηκε ένα πλήγμα το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι πλέον το έχουμε υπερβεί. Κυρίως γιατί ο ίδιος ο λαός έδωσε την απάντηση στα πολιτικά διλήμματα που τέθηκαν ενώπιον του. Επομένως έχουμε σήμερα τη δύναμη και την αντοχή να ξεκινήσουμε μια μεγάλη πορεία για την αναγκαία πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Με στόχο να εμπλέξουμε τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλουμε να εκπροσωπούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και με σύνθημα
να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ δική μας υπόθεση, μπορούμε υπόθεση όλων των κοινωνικών δυνάμεων που το στηρίζουν και ελπίζουν σε αυτόν. Μπορούμε λοιπόν να οργανώσουμε ένα συνέδριο ζωντανό εργαστήρι πολιτικού διαλόγου, ένα συνέδριο που δεν θα αφορά τους συσχετισμούς εντός νομής της κομματικής εξουσίας μέσα σε κλειστά αίθουσες και διαδρόμους, αλλά θα αφορά την ίδια την κοινωνία, διότι άλλωστε θα διεξαχθεί και σε μια κρίσιμη περίοδο όπου το ζητούμενο, έχοντας ελπίζω περάσει τους δύσκολους κάβους, θα είναι η διαδικασία της ανασυγκρότησης και πώς αυτή θα σχεδιαστεί, πώς αυτή θα οργανωθεί, πώς θα υλοποιηθεί με στόχο τις ζωντανές, τις παραγωγικές, τις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Με αυτή την έννοια το συνέδριο αυτό θα είναι πετυχημένο εάν καταφέρει να εμπλέξει ευρύτερες δυνάμεις κοινωνικές και παραγωγικές. Και να είναι ένα συνέδριο σταθμός όχι μόνο για μας, αλλά και για την ίδια την υπόθεση της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός, αλλά και όλοι όσοι αγωνίζονται στην Ευρώπη και στον κόσμο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και την κοινωνική ανισότητα, έχουν διαρκώς το βλέμμα στραμμένο σε εμάς. Όλοι όσοι αγωνίζονται για έναν κόσμο δικαιοσύνης, δημοκρατίας και ελευθερίας προσβλέπουν σε εμάς. Είναι καθήκον μας να τους δικαιώσουμε και είναι βέβαιο, είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε το παν, θα αγωνιστούμε, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να τους δικαιώσουμε και θα τους δικαιώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, η ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του